ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Για τη σεξι πόζα. Για τη σεξι πόζα ναι. μόνο. Ναι. Το κατάφερες αυτό. Άλλα η πασαρέλα. Η πασαρέλα ήταν σαν να πατούσες σε καλώδια της ΔΕΗ. Και τα του στο ποπό. Ποπό, ποπό, ποπό. Αυτό το είναι σεξι. Αυτό είναι X-Factor. Εκεί που ήσουν η ωραία Ελένη, μας τα χάλασες τώρα. Είναι στεντωμένη η Ελένη. Σαν άντρας καλοπεπάτησες. Σε έξι πόδες, ε. Ναι. Βρε τι έχουμε πάθει τη σήμερα ημέρα. Τι είναι όλες ματιασμένες. Ποιος δεν ξεματιάζει. Εγώ. Στα όριστα άγρια μου να κοριτσάκι. Τρεις φορές του Πάντερ ημών κάθε μία, λοιπόν. Λίγο πιο σεξι. Καραόκι, πες κάτι. Μια χαρά ήταν. Λίγο τα ξεβιδώματα να μαζέψεις. Κάτι σας γυρίζουν όλα. The street they say hey sexy. When I'm dancing in the club they say hey sexy. Συρίστηκε και είναι περίεργος. Αφού δεν έχεις πολλή έκφραση, έχεις κανένα πρόσωπο στρογγυλό. Κρύψε το λίγο, χρησιμοποιήσε χέρια, πόδια. Θέλω να μου δείξεις την πιο sexy έκφραση που μπορεί να πάρει το πρόσωπό σου. Τα δύο χέρια πάνω. Έτσι μπράβο. Καλύτερα. Μάλιστα. Πόζα τραπεζάκι έχει γίνει πολύ σήμερα. Μπράβο. Oh, no. Άλλο. Please, madam, pose. Παιδιά, σταματήστε λίγο να συγκεντρωθεί. Έτσι, μπράβο. Αυτό μου αρέσει. Το κορίτσι μας. Τεχνιδιάρα. Κάνε μας και κάτι άλλο. Σαν να τεντώνεσαι στο ρέθμι. Τραπεζάκι ένα. Πολύ καλύτερο όμως το τραπεζάκι. Έσυ, μπράβο, επιτέλους. Wow. Αυτή την πόζα δεν την έχει. Αγριόματα. Δείτε σε λίγο. Αυτή η γυναίκα είναι κακιά, ρε φίλε. Στεναχωριέμαι όταν ακούω κακίες και ειδικά από ένα άτομο που είναι σαν άλογο. Μ' αρέσει να ακούω κομπλεξικές γυναίκες. Μ' αρέσει, κουστάρω. Κορίτσια. Ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης με την Ευαγγελία. Έλατε μπροστά, κυρία μου. Εσύ με την Έλληνα είχατε την καλύτερη φωτογραφία την προηγούμενη εβδομάδα. Θες να δούμε πώς θα πήγες. Ναι. Η πόζα που έχεις και η έκφραση στο πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ σωστή. Και ο τρόπος που κρατάς το πουλί είναι εξαιρετικός. Το αρπακτικό πλήρη. Το σώμα σου εμένα δεν μου κάνει πεινά προσωπικά. Δεν έχει σπάσει μέση. Έχει απλά λυγίσει το ποδαράκι, κρατάς και το πουλί. Δεν γίνεται και τίποτα. Ευχαριστούμε. Έλενα. Νομίζω ότι έχεις και σήμερα καλή φωτογραφία. Φοβάμαι γιατί μου δώσανε φίδι εμένα. Ναι. Θέλετε να δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου. Το φόβο. Εγώ βλέπω εδώ πέρα μία έκφραση και μία πόζα η οποία προωθεί προϊόντα τηλεμάρκετινγκ. Και θα σου λέγω ότι και το φόρεμα που φοράς σήμερα μου θυμίζει προϊόν τηλεμάρκετινγκ. Θα σου πρότεινα να κάνεις πάρα πολλές πρόβες στον καθρέφτη. Γιατί είσαι ένα κορίτσι που έχει πολλές δυνατότητες. Στεναχωριέμαι πολύ που βλέπω φωτογραφία από εσένα. Από ένα κορίτσι που την προηγούμενη εβδομάδα έχει την καλύτερη φωτογραφία. Ευχαριστώ. Φένια.
Να δούμε τη φωτογραφία. Ναι. Χαίρομαι, γιατί εδώ είναι ίσως το πρώτο πίνα που βλέπω σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σώμα σου είναι πάρα πολύ καλό. Το χέρι σου και το στήθος σου. Έχει βγει πάρα πολύ ωραίο προς τα έξω. Εγώ σε βρίσκω κάτω του μετρίου σε αυτή την εικόνα. Θα μπορούσε να έχεις βγει πάρα πολύ καλή. Γιατί τεχνικά τη διάθεση την έχεις. Στην πράξη όμως το χάνεις τελείως. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, έχεις άσχημη στάση. Είσαι αντρικόμυρο, είσαι. Παιδί μου, γυρνή γυναίκα. Καλέξει το στήθος σου. Πάσε κοιλιά. Όχι, μην μποζάρεις. Ευχαριστώ πολύ. Ρουμπίνι. Το σώμα σου λοιπόν το έχεις κατακώσει τελείως. Ο τρόπος που ακουμπάνε τα δάχτυλα στο πάτωμα είναι τόσο διστακτικός που δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω αν έχεις δει φωτογραφίες πιν-απ, αλλά όλες είναι τόσο τεντωμένα τα δάχτυλα στο πάτωμα που το κουντεπιέ είναι σε μία ευθεία. Έχεις μαζέψει πάρα πολύ την κοιλιά σου και έχεις προβάλει το στήθος σου έξω που σαν στάση πίν-απ είναι σωστή, αλλά το έχεις κάνει να φαίνεται φυσικό, δεν το έχεις κάνει καθόλου επαγγελματικά. Ρε Ρουμπίνι, γιατί δεν κοιτάς τη φώκια, αφού σου τη δείχνει την πόζα. Δεν τη βλέπεις πως είναι. Είναι τέλεια. Και βέβαια δεν θέλω να σου λέω στην έκφραση. Η έκφραση είναι σαν τη θεία μου τη Ρουμπίνη, στον Καρβελά Λακωνίας. Νομίζω ότι αν ένα κορίτσι έχει την πεποίθηση να γίνει μοντέλο, θα μπορούσε να κάνει σε αυτό το κόνσεπτ πάρα πολλά πράγματα. Ήμουν πολύ περιορισμένη εκεί πέρα, γιατί έπρεπε να κουνέμαι πάρα πολύ αργά, γιατί είχε τρομάκι, γιατί δεν ήθελα να μου πάρει. Κάθε φορά θα υπάρχει κάποιο θέμα. Μπορεί να κρέμεσαι από το ταβάνι, μπορεί να σε βάλουν στο πάτωμα, μπορεί οτιδήποτε. Πάντα θα υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε. Κέλλη. Κέλλη μου, τι έχεις πάθει με όλα αυτά τα φουλάρια όλη την ώρα. Τ' αρέσει πάρα πολύ τα φουλάρια. Ωραία, βγάλω το φουλάρι να δω το λαιμό σου. Πώς είσαι? Τώρα είμαι καλά. Γιατί δεν είσαι καλά? Κάθε μέρα, όταν πηγαίναμε για δοκιμασία, για φωτογράφηση, μου λέγανε για τα κιλά μου. Μέσα σε μια μέρα νομίζω ότι δεν γίνεται να δουν διαφορά. Έχεις δίκιο, δεν γίνεται σε μια μέρα να τα χάσεις. Ναι. Αλλά όμως ξέρεις τι γίνεται, με σωστή πρόβα γίνεται να τα ποζάρεις σωστά και να τα κρύψεις. Ναι. Ας τα κιλά στην άκρη και πάμε να δούμε φωτογραφία. Νομίζω ότι η πόζα είναι εκπληκτική. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο από σένα. Αλλά η έκφραση με χαλάει. Έτσι πως έχεις εντώσει τα πόδια σου, έτσι πως έχει κάτσει το γόνατό σου σωστά και ακουμπάει την κολόνα, είναι τέλειο. Βλέπεις εδώ η κολόνα, έχεις αγκαλιάσει την κολόνα, κρέμε το πόδι σου. Και αυτό που σου είπε και η Βίκη, ότι υπάρχει τρόπος να τα κρύψεις. Εδώ είναι η κολόνα πιο χοντρή από τα πόδια, οπότε πάπα αμέσως στο μάτι πέφτει στο πόδι. Κατάλαβες που είναι πιο. Το προσωπάκι σου, βέβαια, η έκφρασή σου είναι όλα αυτά που λες. Η ανασφάλεια, ο φόβος, βλέπεις κιλά, 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 παντού κιλά. Κοιμάσαι και σου γίνει μόνη ιδέα αυτή. Ναι, ξέχασε αυτό το πράγμα. Το αυτάκι σου, ξέρεις ότι τα αυτάκια σου είναι λίγο δορυφορικά. Στο έχω ξαναπεί. Λοιπόν, πρέπει να τα κρύβεις. Ακόμα και στη λίστα να σου λέει όχι πίσω τα μαλλιά, πες το άστο. Έχω το πρόβλημά μου. Ευχαριστούμε. Νάνση. Καλώς την επιστήμονά μας. Με μεγάλη σιγουριά μας ήρθε πάλι η Νάνση. Για πες μου κάτι, βρε Νάνση. Την περασμένη εβδομάδα αρνήθηκες να φορέσεις όλουκα. Ήρθε η Όλγα Φαρμάκη, σας έκανε διάφορες εξπόζες. Δεν έδειξες να συμμετέχεις. Όλα τα κοριτσάκια έχουν πιάσει από ένα άγριο ζώο και φίδια και σαύρες και χιμπατζίδες. Εσύ δεν το πιάνες? Δεν μπορούσα. Με το γιατί? Που μπήκα μέσα και είδα τα φίδια. Δεν ξέρω, μου κόπηκα τα πόδια. Για να μην πλατιάζουμε εδώ με τη φωτογραφία σου. Αυτό μου θυμίζει αφίσα της Κέλλη Κελεκίδου. Δεν έχω τίποτα με την Κέλλη Κελεκίδου και δεν έχω να πω και τίποτα. Αυτό που βλέπω εδώ, ξέρεις τι μου θυμίζει την πραγματικότητα? Μία νικήτρια του διαγωνισμού Miss Πελοπόννησος. Θέλω πραγματικά να σοβαρευτείς. Τέρμα τα ψέματα, γιατί ξέρεις, αργά ή γρήγορα θα πας στο νοσοκομείο. Ενώ δεν θα σε στείλουμε στο νοσοκομείο, θα πας στο άλλου φυσικό χώρο. Μην γελάς. Δεν είμαστε εδώ θέαμα. Για μοντέλο δεν κάνεις. Έτσι. Ευχαριστούμε. Λώρα. Έχεις πολύ ωραίο σώμα και το ξέρεις. Αυτό είναι το ατού σου. Η έκφρασή σου όμως θα ήθελα να την είχες κλέψει λίγο αλλιώς. Δηλαδή τα δόντια σου φαίνονται πάρα πολύ άσχημα. Αυτό το μισό χαμόγελο. Ή θα χαμογελάς ή μη χαμογελάς. Για μένα καλύτερα καθόλου. Βλέπω μια βελτίωση σε σένα. Παρόλο που δεν έχεις τα χαρακτηριστικά ακριβώς ενός μοντέλου, δηλαδή το πρόσωπό σου είναι λίγο μεγάλο, φαρδί, μικρά μάτια ρεά, μ' αρέσει να γελάς. Κι εγώ δεν είμαι τέλειος, έχω ένα ελάττωμα. Όχι Χάρη, με έχεις αγγίξει τελειότητα. Τώρα είσαι ευχαριστημένη με αυτό που βλέπεις? Όχι ιδιαίτερα, αλλά εντάξει, για κάθε φωτογραφία μου εγώ νιώθω περήφανη, δηλαδή δεν περιμένω να φτάσω καν στο διαγωνισμό.
Ναι, αλλά μπράβο. Πρέπει, ενώ είναι πολύ καλό αυτό πολύ που λες, λες να προσπαθήσεις όμως και λίγο. Ναι, δηλαδή όλες. Δεν είναι μόνο και μόνο που το βλέπουμε περήφανοι και ότι να είναι. Να είναι και λίγο καλό. Ευχαριστώ. Μπράβο. Γεια. Τζέσικα. Γεια σας. Να δούμε τη φωτογραφία σου, Τζέσικα. Να τη δούμε, ναι. Εγώ από ό,τι έχω δει σήμερα, είναι η καλύτερη φωτογραφία. Έχεις διάθεση, πινάπ, το σώμα σου, τα πόδια σου, τα χέρια σου, ο τρόπος που κρατάς το καπέλο. Θα μπορούσες λίγο προς τα πίσω να σπάσεις το λαιμό σου και τα δάχτυλά σου να μην είναι τόσο πολύ ομπρέλα. Λέει να είναι λίγο πιο κλειστά. Τζέσικα, είσαι το απόλυτο πίνακα. Ευχαριστώ. Έχεις πιάσει τη στιγμή με τα δελφίνια που είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει αυτή τη φωτογραφία και θέλω να σου πω μπράβο, σου βγάζω το καπέλο. Συνεχίζουμε με την Αλίκη. Φωτογραφήθηκες με μια ωραιότατη Καμίλα. Να δούμε πώς θα πήγες. Να δούμε. Έχεις ένα τρομακτικό ατού. Ένα πολύ καλογυμνασμένο και καλοσχηματισμένο σώμα. Γιατί δεν μου το δείχνεις? Δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Δεν είχα καθόλου καλή ισορροπία εκεί πάνω και δεν μπόρεσα να δείξω και να δώσω αυτό που ήθελα. Θέλω να κάνεις και εμάς αλλά και την κόρη σου περήφανη. Οι πρώτες λέξεις θέλω να είναι next top mama. Οκ, okay, έτσι να σου λέει. Λέει το μαμάγα, θα τις μάθουμε και τα υπόλοιπα. Εμένα αυτή η φωτογραφία με απογοητεύει. Εδώ βλέπω μία πολύ φαρδιά μέση, ένα πολύ μεγάλο στήθος που μου θυμίζει γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Αλίκη, συμφωνώ απόλυτα με τον Χριστόφορο, το σώμα σου είναι ανύπαρκτο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Ειρήνη. Αυτό το κορδελάκι. Και εγώ νόμιζα θα το πει ο Χριστόφορος. Είδες από εκεί που δεν το περιμένεις, ούρχεται. Και το είπα εγώ να το λύσω, το είπα. Όταν είσαι εδώ πέρα και μου κάνεις τέτοια ματάκια, αυτά δεν μπορώ, βαριέμαι. Mm. Θέλω να γίνεις ο εαυτός σου. Εμένα αυτό μου άρεσε, σαν ένας τσαμπουκάς που είδα. Με τα πουλιά πώς τα πήγες? Τέλεια. Όπως πάντα. Αλήθεια, μην γελάτε, να σας πω την αλήθεια. Γελάω. Ο εκπαιδευτής μου είπε, όταν βγω από το παιχνίδι, να πάω να με κάνει εκπαιδεύτρια, γιατί δεν έχει ξαναδεί, λέει, να κάθεται πουλί σε ξένο άνθρωπο έτσι τόσο ήρεμο. Και έφτασε να γίνει στήριο δαμάστρια. Όχι, πουλοδαμάστρια. Απλά πιστεύω ότι τα ζώα αισθάνονται. Αυτό, γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω. Α, πάμε στη φωτογραφία σου να τη δούμε. Η στάση του σώματός είναι πάρα πολύ καλή. Ο τρόπος καταρχήν κάτω στα πόδια, έτσι πως έχουν ανοίξει, έχεις αφήσει πολύ σωστή απόσταση. Έχεις στρίψει πολύ σωστά τη μέση σου. Κρατάς πραγματικά πάρα πολύ ωραία το γεράκι. Ένα πράγμα δεν θα ήθελα να κάνεις αυτή τη φωτογραφία, ενώ θα έπρεπε να το κάνεις. Να γελάς. Πιστεύω ότι το χαμόγελό σου δεν είναι το ατού σου. Γενικά, πολύ καλή προσπάθεια. Δεν το περίμενα. Και στην προηγούμενη φωτογράφηση και τώρα έχεις δείξει πολύ καλά στοιχεία και μπράβο σου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ εγώ. Τζόρτζια. Γεια. Εγώ θέλω να σου πω από τις μούρες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί έχεις κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Έχεις κάτι εξωγήινο. Ακόμα και ο τρόπος που στείνεις το κεφάλι σου, έτσι που είναι εντελώς λάθος, κάτι έχει. Λοιπόν, σε αυτή τη φωτογραφία, ο Χιμπατζής έχει στηθεί καλύτερα από σένα. Πού είναι τα δίμετρα πόδια εδώ, Τζόρτζια μου? Όλη η στάση σου αυτή καθιστή για μένα είναι λάθος. Το πρόσωπό σου αυτή η φατσούλα είναι πολλάνκομική. Ναι. Δεν είναι καλή αυτή η φωτογραφία, Τζόρτζια. Ξέρω ότι μπορείς παραπάνω. Ευχαριστούμε. Αγνή, για πάμε να δούμε τη φωτογραφία σου, λοιπόν. Σαν στάση σώματος, η πόζα σου είναι σωστή. Στα μάτια λίγο. Δεν ξέρω, μάλλον σε ενοχλεί το φως εδώ πιο πολύ. Γενικά θα σου πω ότι αυτή η φωτογραφία μου είναι ευχάριστος να τη βλέπω. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι είναι μια άρτια φωτογραφία. Καμία σχέση η έκφρασή σου με χαρά, σεξι, αισιοδοξία, με αυτό που ήταν το κόνσεπτ. Ευχαριστούμε. Στεφανία. Στεφανία, συγχαρητήρια. Έμαθα ότι κέρδισες τη δοκιμασία και πήρες την Ιωάννα μαζί σου στο έπαθλο. Ναι, ναι. Τι κερδίσατε, βρε κορίτσια? Εγώ κέρδισα μία τσάντα. Τι τσάντα? By Mark. Mark by Mark Jacobs. Α, ήρθα. Mark Jacobs. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Το ξέρεις αυτό το σχεδιαστή? Τον έμαθα. Τον έμαθα, δεν τον ήξερες? Όχι. Wow. Σχεδιάζει και όλα τα ρούχα της Louis Vuitton. Το Louis Vuitton δεν ξέρεις τι είναι? Ορίστε. Ξέρεις τι είναι Louis Vuitton? Εντάξει, τρένο. Μάλιστα.
Μου κάνει εντύπωση, φίλε Στεφανία, που ήρθες γεμάτη αγάπη, τρέλα, όρεξη να γίνεις μοντέλο και δεν γνωρίζεις και οίκους που πρωταγωνιστούν δεκαετίες παγκοσμίως. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχεις ανοίξει ένα περιοδικό μόδας. Αμέ. Δεν διάβαζες τι είναι οι τσάντες, τι είναι τα ρούχα. Ωραία,